εκ μέρους του Διοικητικού Συμβούλου της ΟΨΑ καταγγέλουμε το απαράδεκτο έκτρωμα που φέρνει αύριο στη Βουλή η κυβέρνηση για ψήφιση. Ουσιαστικά η κυβέρνηση κάνει τη μεγάλη χάρη στους τραπεζίτες και αφήνει στο έρμεό τους τα σπίτια, τα μαγαζιά, τα εργαλεία των αυτοαπασχολούμενων. Ουσιαστικά με διαδικασίες fast track ορίζει ότι όλα μπορούν να μπουν σε πληστηριασμούς. Ενώ από την άλλη κάνει τα πάντα ώστε οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι να συνεχίσουν τη νέα κερδοφορία τους από τη μία, να απολύουν ελεύθερα εργαζομένους από την άλλη και να μπορούν ουσιαστικά να συνεχίζουν την κερδοφορία τους. Θέλει περίσσιο θράσος να χαρακτηρίζει αυτό το έκτρωμα η κυβέρνηση σαν δεύτερη ευκαιρία. Αφού πρώτα θα πάρει το σπίτι, τα μαγαζιά, τα εργαλεία, αφού θα βάλει τον αυτοαπασχολούμενο να πληρώνει ουσιαστικά για μια ζωή, καυχέται ότι θα του αφήσει την άδεια εργασίας. Αλήθεια, τι θα μπορέσει να κάνει ένας μικρός μαγαζάτορας, ένας αυτοκινητιστής χωρίς το μαγαζί του, χωρίς το αυτοκίνητό του, πώς θα μπορέσει να συνεχίσει να εργάζεται? Και από αυτό εδώ το βήμα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΦΣΑ, τα δεκάδες αγωνιστικά σωματεία και οι τοπικές ενώσεις, είμαστε εδώ για να φωνάξουμε ότι δεν θα τους περάσει. Μαζί με τα εργατικά σωματεία το έχουμε αποδείξει και στο πρόσφατο παρελθόν ότι μπορούμε κάθε πληστηριασμό και κάθε προσπάθεια κατάσχεσης να τη στείλουμε στον κάδο των αχρήστων. Αν η κυβέρνηση πραγματικά ήθελε να ανακουφίσει τους μικρούς και αυτοαπασχολούμενους, τότε θα όριζε τώρα αφορολόγητο όριο. Θα εξασφάλιζε δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους και παροχές υγείας τέτοιες που έχει ανάγκη λαϊκή οικογένεια. Αυτά όμως αποτελούν ψηλά γράμματα για την κυβέρνηση. Όποτε έχουμε καταθέσει τα δίκαια αιτήματά μας, συναντάμε ή πόρτες κλειστές όπως σήμερα στα Υπουργεία ή τη χλέβη για την περιφρόνηση. Και από αυτό το βήμα, παίρνοντας και το λόγο από τη συναδέλφισσα των εργαζομένων, με μία φωνή, κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη.